Συνάδελφοι, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ να πανηγυρίζει για τους λειτουργικούς ανάπτυξης το πρώτο εξάμεινο του έτους. Την ίδια ώρα όμως, τα λαϊκά στρώματα βρισκόμαστε σε ένα συνεχή αγώνα δρόμου προκειμένου να επιβιώσουν. Δεδομένου όλων των μνημονιακών νόμων που βρίσκονται σε ισχύ, αλλά και των νέων νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης και μάλιστα μέσω πανδημίας επικαλούμε την έκρηκτη κατάσταση, το μέλλον προμηνύεται αβέβαιο. Η συνέχεια της φορολογίας, η ένταση μονοπόλησης που έχει άμεση επίδραση στα εισοδήματα των μικρών επαγγελματιών, η καθήλυση των μισθών, η πτώση της αγοραστικής ικανότητας των εργαζομένων, αλλά και η ακρίβεια που χτυπάει κόκκινο με τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών σε πολλές περιπτώσεις να έχουν διπλασιαστεί, επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη για όλους ούτε υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει. Με τα εισοδήματά μας βιωμένα από τις απανωτές κρίσεις, η κατάσταση παίρνει σοβαρές διαστάσεις για το σύνολο των αναγκών στη διαβίωση των οικογενειών μας. Οι αυξήσεις στα είδη πλατείας κατανάλωσης αλλά και των πρώτων υλών οδηγούν ουσιαστικά σε νέα μείωση εισοδήματος. Όταν για παράδειγμα ο συνάδελφος Ευκλοποιός ψωνίζει τη 18 σημίδα 125 ευρώ σήμερα από 65 που αγόραζε πριν, μειώνεται ή όχι το όποιο περιφέρειο κέρδος του είχε απομείνει. Πόσο το επιτρέπει, συνάδελφοι, η ένταση μονοπόλησης στον κλάδο να αυξήσει τη τιμή του προϊόντος που παράγει, όταν ήδη αντέχουμε οριακά, μιας και ο αγώνας για να παραμείνουμε ανοιχτοί είναι δύσκολος και άνισος, τι είναι αυτό που μας εξασφαλίζει ότι δεν θα βάλουμε λουκέτο. Από την άλλη, ο πρακτολός των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθεί, όπως άλλωστε βεβαίως και Υπουργός Ανάπτυξης, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και δεν είναι μόνο αυτά, συνάδελφοι, που παίρνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μόνο από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης θα λάβουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ. 8 δισεκατομμύρια συνάδελφοι την ώρα που οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουμε ούτε καν το δικαίωμα να αρρωστήσουμε, μιας και το χαμένο εισόδημά μας δεν αναπληρώνεται σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. Και αναγκαζόμαστε κάθε φορά να βάζουμε την υγεία μας στο ζύγι με την επιβίωση. Για όλους εμάς που είμαστε και ο κανόνας, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Για όλους εμάς τους χιλιάδες επαγγελματίες που απασχολούμε μόνο τον εαυτό μας, ή το πολύ ένα ή δύο άτομα, η επιβίωσή μας στο μεροκάματο στηρίζει τη δική μας καθημερινή απασχόληση. Γιατί, συνάδελφοι, εμείς δεν είμαστε οι μικρές επιχειρήσεις όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 250 εργαζομένων που υπάρχουν άτομα να δουλέψουν για εμάς. Εμείς κάθε φορά που νοσούμε είμαστε υποχρεωμένοι να κινδυνεύουμε την υγεία μας. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να δουλέψουμε και πάνω στο πάγκο και πάνω στη σκάλα, πίσω από το τιμόνι και να μιλήσουμε και με τον πελάτη. Και δυστυχώς όσο το εισόδημά μας συμπιέζεται, τόσο ζυγαριά θα γίνει προς την επιβίωση σε βάρος της υγείας. Από τη σχετική συζήτηση που είχε ανοίξει η Ομοσπονδία μας το προηγούμενο διάστημα, προέκυψε, συνάδελφε, κάτι που ούτε εμείς το είχαμε επισημάνει από την αρχή, μιας και η γυναική απασχόληση στον κλάδο, για να μην πω μηδενική, είναι σχεδόν μηδενική. Τι γίνεται με τις συναδέλφες αυτοαπασχολούμενοι που σκέφτεται διπλά και τρίδιπλα να κάνουν ένα παιδάκι αφού γνωρίζουν ότι θα περάσουν όλη την εγκυμοσύνη στο ποδάρι. Πίσω από το πάγκο του καταστήματος, μια και το επίδομα εγκυμοσύνης των 150 ευρώ που λαμβάνουν μόνο για 4 μήνες δεν αρκεί ούτε για τα βασικά. Αν βέβαια πάνε όλα καλά και αν δεν υπάρξουν επιπλοκές. Γιατί αν υπάρξουν επιπλοκές και χρειαστεί 2 και 3 μήνες να είναι εκτός εργασίας, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Και ακόμα και όταν το παιδάκι αυτό γεννηθεί και δεν υπάρχει παππούς και γιαγιά να το φροντίσει, θα πρέπει να μετατρέψουν το χώρο εργασίας τους σε παιδικό σταθμό. Όλα αυτά, συνάδελφοι, συνδυάζονται. Η οικονομική δυσχέρεια του μικρού επαγγελματία συνδυάζεται με όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε για την κοινωνική ασφάλιση. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα στην ημερίδα τη σχετική που διοργανώνει η Ομοσπονδία μας 13 του Νοέμβρη με προοπτική την κλιμάκωση της πίεσής μας προς την κυβέρνηση με κινητοποίηση στις αρχές του Δεκέμβρη. Μπορεί αυτή η κατάσταση, συνάδελφοι, όμως να ανατραπεί. Εμείς λέμε ότι μπορεί και η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη μας. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι τίποτα ποτέ δεν χαρίστηκε και να πιάσουμε το νήμα από όλους τους αγώνες παλαιότερων αλλά και πιο πρόσφατων που κέρδισαν παροχές και δικαιώματα για όλα τα λαϊκά στρώματα. Είχαν αυτοί μήπως ευκολότερο αντίπαλο από ότι εμείς, όχι, συνάδελφοι. Απλά κατάλαβαν και στηρίχθηκαν στη δύναμή του. Αν λοιπόν θέλουμε και εμείς να γύρει η ζυγαριά προς την ικανοποίηση των σύγχρονων αγώνων μας, θα πρέπει να ρίξουμε και εμείς το βάρος στον αγώνα. Με αγώνα θα κατακτήσουμε αυτά που μας αξίζουν, αλλά και με αγώνα θα υπερασπιστούμε. Αγώνα μαζικό και ανυποχώρητο. Ευχαριστώ.